Το κέντρο του Καράκας μετατρέπεται και πάλι σε θέατρο επεισοδίων και ακόμη μια αντικυβερνητική πορεία στη Βενεζουέλα παίρνει αιματηρή τροπή. Το μπλόκο των δυνάμεων ασφαλείας στη λεωφόρο Φρανσίσκο Φαχάρδο που οδηγεί στο κτίριο της Εθνοσυνέλευσης εξόργησε το πλήθος με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν συγκρούσεις. Το γαλλικό πρακτορείο κάνει λόγο για ένα νεκρό, ενώ τοπικά μέσα μιλούν για πάνω από 230 τραυματίες. Ζητούμε από τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τον αντιπρόεδρο Ταρέκ να φορέσουν παντελόνια. Θέλουμε μια δημοκρατική χώρα στην οποία να μπορούμε να ψηφίζουμε μυστικά και απευθείας. Η πρότασή τους είναι μια παροδία για να αναβάλουν τις εκλογές που όλοι επιθυμούμε. Οι διαδηλωτές είχαν ως προορισμό την Εθνοσυνέλευση, εκεί όπου ο Μαδούρο επικύρωνε την ίδια ώρα τη διαδικασία για την εκλογή μιας φύλα προσκύμενης σε αυτόν εναλλακτική συνταγματική συνέλευση. Η αντιπολίτευση, η οποία πλειοψηφεί στην Εθνοσυνέλευση, ζητά την επίσπευση των προγραμματισμένων για το 2018 προεδρικών εκλογών. Ο Μαδούρο πάντως κατηγορεί τους αντιπάλους του ότι επιδιώκουν την ανατροπή του με τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών.